Στο ποδόσφαιρο η επίθεση ξεκινάει από την άμυνα και εσύ φέτος μετράς ήδη 6 γκολ, 3 στο πρωτάθλημα και 3 στο κύπελο. Το έχεις πετύχει ξανά αυτό στο ξεκίνημα ειδικά μιας περίοδου? Η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα της περίοδου δεν είχε ξανατύχει να έχω πετύχει τόσο γρήγορα τόσα τέρματα. Στη διάρκεια της περίοδου είχε τύχει να έχω πετύχει και ίσως και περισσότερα, αλλά στην αρχή της περίοδου να έχω ξεκινήσει έτσι, όχι. Κυνηγάς δηλαδή και κάποιο ρεκόρ, να το πούμε έτσι? Ρεκόρ όχι, αλλά σίγουρα όταν και η άμυνα συνεισφέρει στην επίθεση και σκοράρει και μπορεί και οι παίκτες της άμυνας να σκοράρουν, σίγουρα αυτό είναι καλό και για την ομάδα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει φετινή η Δάφνη Λιβανατών? Είναι συγκυρία η πρώτη θέση ή στόχος? Η φετινή πορεία της Δάφνης μέχρι τώρα είναι αποτέλεσμα πολλής δουλειάς μέσα στο γήπεδο, πολύ καλή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους παίκτες και πραγματικά τα όρια που μπορεί να βγουν δεν ξέρουμε ούτε εμείς που μπορεί να είναι. Έχουμε κάνει κάποια πολύ καλά αποτελέσματα, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και δεν βάζουμε κάποιο μακροπρόθεσμο στόχο, όπου μας βγάλει και να χτυπάμε, ο στόχος μας είναι όλα τα παιχνίδια, να είμαστε ανταγωνιστικοί για όλους τους αντιπάλους και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο μας. Για την ομάδα των Λιβανατών, επίσης να πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή διοίκηση, μια διοίκηση η οποία προσφέρει στην ομάδα στους παίκτες πραγματικά παραπάνω από αυτά που μπορεί να προσφέρει μια διοίκηση, είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα και πραγματικά μας βοηθάνε πάρα πολύ. Επίσης έχουμε ένα προπονητή, ο οποίος δουλεύει στο γήπεδο, είναι πολύ κοντά στην ομάδα και σίγουρα και αυτός μέσα από την προσωπική του δουλειά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα να πω επίσης ότι στην ομάδα της Δάφνης υπάρχουν παίκτες, εκτός από κάποιους έμπειρους όπως είμαι εγώ, που έχουν παίξει ας πούμε και έχουν κάνει πρωταθλητισμό και έχουν κατακτήσει τίτλους και έχουν ας πούμε παίξει αρκετά χρόνια και στα τοπικά και στο περιφερειακό ίσως και στη Γάμα Εθνική. Υπάρχουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι από την περιοχή της Λιβανάτας, έχουν πάρα πολλούς παίκτες από εκεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποθεί, γιατί ειδικά φέτος αγωνίζονται πάρα πολλοί παίκτες από την ευρύτερη περιοχή και πολύ καλά τύχη παίκτες μπορώ να πω. Και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα να αγωνίζονται κάποιοι παίκτες δική της, ας πούμε, από την ευρύτερη περιοχή των Λιβανατών. Ναι, ναι. Το Σάββατο αγωνίζεστε απέναντι στην Αταλάντη, η οποία διεκδικεί το πρωτάθλημα και μάλιστα έχει πλέον στον πάγκο της έναν εξαιρετικά έμπειρο προπονητή όπως ο Ηλίας Μπακούμης. Πώς βλέπεις το παιχνίδι? Το Σάββατο είναι ένα τοπικό ντέρμπι που σίγουρα όσοι έχουν αγωνιστεί σε ένα τέτοιο ντέρμπι μπορούν να καταλάβουν τη σημασία αυτού του παιχνιδιού. Σίγουρα το ότι υπάρχει από εκεί ένας προπονητής όπως ο Ηλίας Μπακούμης, που κατά τη δικιά μου γνώμη είναι ίσως ο κορυφαίος στη Φιλότιδα, για μας το κάνει πιο δύσκολο, διότι ξέρει και την ιδιοσυγκρασία αυτού του παιχνιδιού και μπορεί στα ντέρμπι να δώσει ας πούμε έναν άλλον αέρα. Τώρα για μας είναι ένα παιχνίδι που σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε αυτό που λένε οι περισσότεροι, ότι είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Είναι ένα παιχνίδι που ξέρουμε ότι πρέπει να δώσουμε το κάτι παραπάνω. Είναι ένα παιχνίδι που θέλουμε πάρα πολύ να το κερδίσουμε, όχι απλά για να διατηρηθούμε στην πρώτη θέση, αλλά γιατί είναι ένα παιχνίδι γοήτρου, ένα παιχνίδι, ένα τοπικό ντέρμπι, το οποίο σίγουρα σου δίνει πολλά αν το κερδίσεις και δεν είναι μόνο οι τρεις βαθμοί. Πώς κρίνεις το πρωτάθλημα μετά από 4 αγωνιστικές? Δηλαδή βλέπεις να ξεχωρίζουν οι ομάδες που λέγαμε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ότι θα ξεχωρίσουν, υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις? Πώς το κρίνεις? Μέχρι τώρα το πρωτάθλημα μου φαίνεται πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ομάδες που τους είχαν χρήσει κάποιοι σαν τα φαβορί για τις 4 πρώτες θέσεις, που σίγουρα θα είναι πολύ δυνατές, που διεκδικούν και το πρωτάθλημα που ξέρουμε όλοι ποιες είναι. Βεβαίως θα υπάρχουν και εκπλήξεις, όπως είναι και η δικιά μας η ομάδα, που ίσως να καταφέρουμε να πούμε και εμείς ασφήνα ας πούμε, μέσα στην πρώτη τετράδα. Και βεβαίως και στην ουρά υπάρχουν ομάδες που και αυτές μέχρι το τέλος θα μάχονται να δίνουν το δικό τους αγώνα για να καταφέρουν εμείς την κατηγορία. Νομίζω όμως θα γεννηθεί η εικόνα ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό σε σχέση με τα προηγούμενα. Γιατί υπάρχουν αυτά τα παρά, υπάρχει ιδιαιτερότητα των 7 βαθμών που για να βγεις πρωταθλητής πρέπει να έχεις 7 πόντους και μέχρι το τέλος θα μας κρατήσει σε εγρήγορση.
Έχεις αγωνιστεί και πάλι στο παρελθόν στην ομάδα της Δάφνης, η οποία έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας θεότητας το 2004. Τι θυμάσαι από τότε? Εκείνη τη χρονιά ήταν μια χρονιά που πραγματικά... Συγγνώμη που σε διακόπτω, με προπονητή τον Ηλία Μπακούμη τότε. Ναι, ήταν μια ονειρεμένη χρονιά, με προπονητή τον Ηλία Μπακούμη. Ήταν μια χρονιά που είχαμε τερματίσει το πρωτάθλημα αίτητη. Μια χρονιά που είχαμε κάνει πάρα πολλά ρεκόρ, με πάρα πολύ καλούς παίχτες, με μια ομάδα τότε που είχε και πολύ κόσμο από πίσω της. Και πραγματικά ήταν μια από τις καλύτερες μου χρονιές. Και προσωπικά εννοείς? Και προσωπικά, αλλά και για την ομάδα της Δάφνης, ακόμα δηλαδή και τώρα, μιλάνε για εκείνη τη χρονιά, διότι υπήρξαν παίκτες και στη δικιά μας την ομάδα, αλλά και στην ομάδα που διεκδικούσε επίσης το πρωτάθλημα στον Ιακύριο Δίτσας τότε, που παίζανε παίκτες οι οποίοι είχαν αφήσει ιστορία και σε πιο μεγάλες κατηγορίες, όπως είναι ο Θεοχάρης που έπαιζε τότε στη δικιά μας την ομάδα, ο Αυλονίτης, στη Ροδίτσα τότε που ήταν ο Λάκης Παπα-Νικολάου. Ήταν πραγματικά ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δύσκολο, πολύ ανταγωνιστικό και είχαμε και τότε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όπως είπες, με την Ηλία του Μπακούμη που θα το αντιμετωπίσουμε το Σάββατο. Πόσο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο από τότε? Υπάρχει σήμερα αυτό το ενδιαφέρον? Βγαίνουν παίχτες? Υπάρχουν οι προπονητές που θα προσέξουν τους παίχτες και θα εστιάσουν στο ταλέντο? Το ποδόσφαιρο της προηγούμενης δεκαετίας με το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή που παίζεται έχει αλλάξει πάρα πολύ. Καταρχήν γίνονται φυτόρια, γίνονται ακαδημίες, έχουν τις ευκαιρίες τους νέοι παίκτες έτσι ώστε να καταφέρουν να τους δει κάποιος, ας πούμε, να προχωρήσουν προς τα πάνω. Βεβαίως υπάρχει και η Λαμία που παίζει στην πρώτη εθνική, οπότε είναι κίνητρο για όλους να παίξουν ίσως κάποια στιγμή εκεί. Και βεβαίως το ποδόσφαιρο της προηγούμενης δεκαετίας με αυτό που παίζουμε τώρα είναι σίγουρα καλύτερο από πλευράς εγκαταστάσεων. Υπάρχουν γήπεδα που δεν υπήρχαν τότε, τότε παίζαμε σε ξερά γήπεδα, ενώ τώρα η κάθε ομάδα έχει το δικό της γήπεδο. Με χόρτο εννοείς? Ναι, υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν το γήπεδο με χόρτο, τότε παίζαμε σε ξερό. Οι προπονητές σίγουρα που υπάρχουν τώρα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιο πολύ, ας πούμε, έχουν μεγαλύτερη διατριβή, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι προπονητές της γειτονιάς, είναι πιο... Εξειδικευμένοι στο αντικείμενο. Είναι πιο εξειδικευμένοι, ναι, σίγουρα είναι πιο εξειδικευμένοι στο αντικείμενο. Ήθελα να σε ρωτήσω και για τη Λαμία κλείνοντας, γιατί είμαστε σε μια συγκυρία στην οποία η πρώτη ομάδα του νομού αγωνίζεται στην Αλφα-Εθνική. Πώς τη βλέπεις τη Λαμία? Η Λαμία είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα έχει εκπλήξει πάρα πολλούς με την πορεία της που έχει αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Από αυτό που έχω παρακολουθήσει εγώ νομίζω ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα πολύ δεμένη, πολύ σοβαρή. Ο κόσμος βλέπω ότι όσο μπορεί, ας πούμε, πηγαίνει στο γήπεδο, την υποστηρίζει και είναι κάτι πάρα πολύ καλό για την περιοχή μας και για την πόλη.